Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. 21 τα νέα κρούσματα, 352 συνολικά οι ασθενείς με κορονοϊό στην Ελλάδα. Σε καραντίνα δύο χωριά στην Κοζάνη. Δυσίωνες οι προβλέψεις των ειδικών για την εξέλιξη του ιού μέσα στον Απρίλιο. Κλείνουν τα εμπορικά την Τετάρτη. Ποια καταστήματα και πώς θα λειτουργήσουν? Περιορισμοί στα σούπερ μάρκετ λόγω κορονοϊού. Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας τους, ανοιχτά και την Κυριακή. Απαγόρευση αφίξεων από τρίτες χώρες στην Ευρώπη για 30 ημέρες, προτείνει η Κομισιόν. Διαλύει το σύμφωνο σταθερότητας ο COVID-19. Εκρηκτική συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για τη λειτουργία των Ιερών Ναών. Ποιοι Μητροπολίτες αντιδρούν στο ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας των εκκλησιών? Τραγωδία στη Μόρια. Νεκρό ένα εξάχρονο παιδί από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στο κέντρο ταυτοποίησης. Νέα κρούσματα του COVID-19 ανακοίνωσε πριν από λίγο ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, ενώ οι εκτιμήσεις των επιστημόνων δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξες για την εξέλιξη του ιού στη χώρα μας μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στον Απρίλιο. Συνδεόμαστε αμέσως με το Υπουργείο Υγείας και τη Δέσποινα Βλεπάκη για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις. Βλέπετε όμως από την αίθουσα σύνταξης και το Σωτήρη Μπολάκη και αυτό, γιατί διευρύνονται τα έκτακτα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ και έχουν δοθεί απαραίτητες διευκρινήσεις που θα σας τις μεταφέρουμε. Ας αρχίσουμε όμως από το μείζον, είναι ο αριθμός των κρούσματων. Να δούμε πού βρισκόμαστε, Δέσποινα. 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού μας ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. 352 το σύνολο των κρούσματων στη χώρα μας. 51 από αυτά είναι αυτά που προβληματίζουν τις επιστήμονες, καθώς είναι κρούσματα απροσδιορίστης μετάδοσης. 65 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας. 9 σοβαρά σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Οι σοβαρά, οι βαρέως νοσούντες είναι όλοι τους άντρες και αγγίζουν τα 70 έτη. Τώρα όλοι αυτοί οι βαρέως νοσούντες λαμβάνουν αντιϊκή θεραπεία. Το 51% των νοσούντων γενικά, που νοσηλεύονται μάλιστα, είναι άντρες. Είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Ναι. Τα περισσότερα κρούσματα έχουν εκδηλωθεί στην Αθήνα, ενώ συνολικά 4.320 δείγματα έχουν πάει στα εργαστήρια αναφοράς προκειμένου να γίνει η επεξεργασία τους και τελικά να φτάσουμε στα επιβεβαιωμένα κρούσματα που έχουμε, τα 352. Σημαντικό στοιχείο, 10 άνθρωποι έχουν ήδη λάβει το εξιτήριό τους. Τώρα, να σου πω ότι από χτες το βράδυ είχαμε αυτή την πληροφορία ότι σε νοσοκομεία της χώρας υπάρχουν κλίνες που θα υποδεχτούν και υποδέχονται ασθενείς με κορονοϊό. 1.200 κλίνες μαθαίναμε. Mm-hmm. Σήμερα όμως μας ανακοινώθηκαν και περαιτέρω μέτρα, τα οποία είναι νοσοκομεία που θα υποδέχονται αποκλειστικά ασθενείς με κορονοϊό. Είναι το νοσοκομείο Νίμιτς, το ΙΠΑ Μακάριστος, που όπως μαθαίνουμε έχει ήδη νοσηλεύσει τουλάχιστον 2 ασθενείς, πτέρυγα του νοσοκομείου Αγίας Βαρβάρας, αλλά και η κλινική Άττικα στην Ελευσίνα, η οποία έχει δεσμευτεί και θα στελεχωθεί από γιατρούς και νοσηλευτές από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Να σου πω τέλος ότι αύριο ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας θα επισκεφτεί νοσοκομεία στην Αλεξανδρούπολη και το Δημότυχο, προκειμένου να στηρίξει και εκεί γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη για τον κορονοϊό. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Ελάτε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις του λοιμοξιολόγου, του κυρίου Τσιόδρα. Άτομα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, τις τελευταίες μέρες κατακλείζουν την πατρίδα μας. Και αυτό αφορά και πολύ νέο κόσμο, ο οποίος έρχεται από χώρες που υπάρχει μεγάλη εξάπλωση του ιού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου η στρατηγική δημόσιας υγείας είναι να αφήσει να εξαπλωθεί ο ιός. Θέλω να τονίσω εδώ τη μεγάλη σημασία της απομόνωσης κατοίκων, του περιορισμού των επαφών των νέων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν τόσο όσο ηλικιωμένοι από τον ιό, αλλά μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε ευπαθείς ομάδες στο σπίτι τους. Παρακαλώ πάρα πολύ την προσοχή των συμπολιτών μας, οι οποίοι επιστρέφουν για αυτή τη σημαντική καραντίνα, ώστε να μην εκθέσουν τους οικείους τους στη νέα νόσο. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων. Κατά την ενημέρωση, όπως σας είπα, δόθηκαν και διευκρινήσεις για την επέκταση των λουκέτων που μαθαίνουμε ότι έρχεται στο λιανεμπόριο από μεθαύριο Τετάρτη. Ο υφυπουργός πια πολιτικής προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς, μας ενημέρωσε. Ο Σωτήρης Μπολάκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ, Σωτήρη.
Λοιπόν, Νίκη, τα σούπερ μάρκετ, όπως είναι λογικό, είναι στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες. Εκεί τροφοδοτείται όλος ο κόσμος. Παραμένουν ανοιχτά. Για να μην έχουμε τις εικόνες που έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα, διευρύνεται το ωράριο. Μία ώρα νωρίτερα θα ανοίγουν και θα κλείνουν και μία ώρα αργότερα, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ανοιχτά θα είναι και όλες τις επόμενες Κυριακές για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος χωρίς να γίνονται ουρές. Και με βάση των περιορισμών που έχουν μπει για το πόσοι μπορούν να εισέρχονται. Mm-hmm. Τώρα, στο υπόλοιπο εμπόριο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τρόφιμα, με διατροφή και τροφοδοσία θα λειτουργεί. Κρεοπολία, μίνι μάρκετ, μανάβικα, delivery από εστίαση. Ναι. Τα περίπτερα θα είναι ανοιχτά. Φυσικά θα είναι ανοιχτά και τα pet shops. Εκεί όσοι δηλαδή έχουν ζώα για να παίρνουν τροφές για τα κατοικίδια τους. Τα πρατήρια καυσίμων φυσικά θα είναι ανοιχτά. Τα delivery, όπως και οι τεχνημεταφορές, θα είναι ανοιχτές γιατί τα e-shop θα λειτουργούν κανονικότατα. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με επισκευές, τα συνεργεία των αυτοκινήτων, τα καταστήματα οπτικών για να έχουν τα γυαλιά μοιοποίηση οράσεως γενικότερα ο κόσμος να μπορούν να τα επισκευάζουν mm-hmm. και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας φυσικά και βέβαια οι τράπεζες για να εξυπηρετείται το κοινό στις συναλλαγές τους. Τώρα, τι κλείνει? Κλείνουν όλα τα υπόλοιπα του λιανεμπορίου, όλα τα εμπορικά καταστήματα. Τα ρούχα, όπου τα υπάρχει παπούτσια. Συναλλαγή με κόσμο. Έτσι, ακριβώς, όπου μπαίνει κόσμος και ψωνίζει. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, να σου πω τέλος ότι αύριο υπάρχει μια ευρεία σύσκεψη του κυρίου Χαρδαλιά στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με όλους τους διαχειριστές ενέργειας των ΔΕΚΟ, ενέργεια, νερό, μέσα μαζικής μεταφοράς και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να συντονιστεί η δράση τους. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Χαρδαλιά. Ο μόνος τρόπος για να προφυλάξουμε τους οικείους μας, τους αγαπημένους μας, τον τρόπο ζωής μας, τις γειτονιές μας, την πατρίδα μας, είναι ο δρόμος της ατομικής μας ευθύνης. Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ακολουθούμε τις οδηγίες. Εν τω μεταξύ, σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δύο χωριά μπήκαν σε καθεστώς ολικής καραντίνας. Είναι τα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγασιά στο Βόρειο Κοζάνης. Άδειοι δρόμοι, όπως θα δείτε, να καταγράφει η κάμερα του Open και η Αναστασία Αργυριάδου, γιατί στις περιοχές αυτές τα κρούσματα είναι αυξημένα και βέβαια επικρατεί αγωνία και για τους ανθρώπους που εκδηλώνουν ύποπτα συμπτώματα. Δαμασκηνιά Κοζάνης, ένα χωριό έρημο. Από τους 60 κατοίκους του ορεινού χωριού του Δήμου Βοΐου, οι 10 είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, ενώ οι υπόλοιποι 50 με εντολή δημάρχου βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Η ορεινή Δαμασκηνιά είναι χωριό φάντασμα. Οι κάτοικοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ στο καφενείο του οικισμού υπάρχει επιγραφή που αναγράφει ότι είναι κλειστό λόγω ασθενείας. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο χωριό της Δαμασκηνιάς και εκεί είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα συν ανθρώπους που ασθενούν. Ανάλογη εικόνα και στη Δραγασιά, το διπλανό ορεινό χωριό 20 κατοίκων από όπου κατάγονταν ο 90χρονος που κατέληξε πριν από 24 ώρα από κορονοϊό. Σήμερα μπήκαμε σε καραντίνα, μας έδωσαν έναν αριθμό ότι χρειαζόμαστε να μας το φέρουν. Η καραντίνα περιλαμβάνει απαγόρευση εισόδου-εξόδου στα δύο χωριά και προσέγγιση μόνο των συνεργείων των υπηρεσιών υγείας και του Δήμου για την τροφοδοσία των χωριών με τρόφιμα και τροφοφαρμακευτική περίθαλψη. Σας είπα να κάνετε. Να μείνουμε μέσα. Ναι. Να μην ανταμώνουμε με πολύ κόσμο. Περιορισμένοι στα σπίτια τους και οι κάτοικοι στην Κομοπόλη Χιάτιστας, τόπο καταγωγής του 53χρονου, που άφησε την τελευταία του πνοή χθες το πρωί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Υπάρχει ανησυχία και υπάρχει ανησυχία ειδικά στα μεγαλύτερα, στα πιο ψηλά ορεινά χωριά του Βοΐου, όπου υπήρξαν και πάρα πολλά κρούσματα. Οι κάτοικοι λαμβάνουν όλα τα μέτρα προφύλαξης, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο άλλο ύποπτο κρούσμα κορονοϊού στην περιοχή. Η Χιάτιστα θυμίζει ερημωμένη πόλη. Οι κάτοικοι έχουν κλειστά σπίτια, τα καταστήματα έχουν κατεβάσει ρολά, ενώ στους δρόμους δεν κυκλοφορεί κανείς. Εντάξει, τι πρόβλημα υπάρχει, τι όσο και να λέμε. Φοβήθηκε ο κόσμος πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κόσμος. Όλοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, φοβούνται για τον κορονοϊό. Όσοι ήρθαν σε επαφή με τον 53χρονο μέχρι και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο αναφοράς ΑΧΕΠΑ παραμένουν σε καραντίνα. Ανάμεσά τους, εκτός από τη μητέρα και τον αδελφό του, και τρεις οδηγοί ταξί που το μετέφεραν. Η κηδεία του 53χρονου θα γίνει αύριο στις 5 το απόγευμα στη γενετήρα του. Και συνδεόμαστε τώρα με την απεσταλμένη του Open, την Αναστασία Αργυριάδου. Παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ, Αναστασία.
Είμαστε λοιπόν στην είσοδο της Δαμασκηνιάς. Εδώ πίσω μου βλέπετε τους άνδρες αστυνομικής διεύθυνσης Κοζάνης σε ετοιμότητα για να κλείσουν εισόδους και εξόδους σε Δαμασκηνιά και Δεργασιά. Τα δύο χωριά λοιπόν που έχουν μπει σε καραντίνα επίσημα πλέον από τις 5 το απόγευμα. Πρόκειται για δύο πολύ ορεινά χωριά του Δήμου Βοΐου. Η Δαμασκηνιά 40 κατοίκων, από 60 κατοίκων συγγνώμη, από αυτούς οι 10 είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα. Άλλοι 4 είναι ύποπτα κρούσματα. Ανάμεσά τους ένας 78χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Πανικολάου. Είναι το δεύτερο νοσοκομείο αναφοράς στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, στη Δραγασιά, σε κατοίκον περιορισμό είναι και 20 κατοίκοι. Ανάμεσά τους είναι η 85χρονη σύζυγος του 90χρονου που κατέληξε το περασμένο Σάββατο. Και αυτή θετική στον κορονοϊό, όπως και το εγγονάκι τους. Είναι σαστισμένοι οι κάτοικοι, σοκαρισμένοι με την όλη εξέλιξη. Ζητούν να υπάρξει περίθαλψη για αυτούς. Είδαμε όμως νωρίτερα έναν εργαζόμενο του Δήμου Βοΐου να πηγαίνει με την ειδική στολή, να πηγαίνει λοιπόν τα είδη πρώτης ανάγκης και τα φάρμακα. Η ιατρική μέρημνα μπορεί να υπάρξει, Αναστασία, για τους κατοίκους που είναι σε κατοίκον περιορισμό με ήπια συμπτώματα, δηλαδή δεν χρήζουν νοσηλείας, αλλά οπωσδήποτε οι άνθρωποι απομονωμένοι ανησυχούν. Τουλάχιστον αυτό είπε ότι θα γίνει. Ο κύριος Χαρβαγιάς, το είπε αλλά και ο δήμαρχος της περιοχής. Θα υπάρξουν εργαζόμενοι του Δήμου που θα πηγαίνουν καθημερινά στις δύο περιοχές. Διότι δεν θα επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση άλλων ανθρώπων στην περιοχή, ούτε η έξοδος των κατοίκων από τους δύο οικισμούς. Θα πηγαίνουν φάρμακα, θα πηγαίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης και αν χρειαστεί θα υπάρχει και ένας γιατρός που θα επισκέπτεται τους κατοίκους. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά την απεσταλμένη μας και στη Δαμασκηνιά, στο Βόλιο Κοζάνη, στην Αναστασία Αργυριάδου, πρωτοφανείς αυτές οι καταστάσεις. Πρωτοφανή και όσα βλέπουμε να συμβαίνουν σε επίπεδο ευρωπαϊκό, γιατί στο βωμό του κορονοϊού θυσιάζεται προσωρινά τουλάχιστον και η ζώνη Σέγγεν. Συνδόμαστε με τις Βρυξέλλες, βλέπετε την ανταποκρίτριά μας, τη Μαρία Ψαρά. Εδώ λοιπόν έχουμε εκτεταμένους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Πριν από λίγο όμως, Μαρία, η κυρία Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε και ότι κλείνει η Ευρώπη. Κλείνει για εκείνους που έρχονται από άλλα μέρη, από τρίτες χώρες. Έτσι, πρωτοφανές και αυτό, Νίκη, η πρόεδρος της Κομισιόν πριν από λίγο ζήτησε από τα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν, όπως είπε, τη μη ουσιώδη ταξιδιωτική δραστηριότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με απλά λόγια, Νίκη, να μην δέχονται ταξιδιώτες από τρίτες χώρες σε έδαφος ευρωπαϊκό. Για 30 μέρες, Νίκη, καταρχάς, και όσο χρειαστεί. Σκοπός είναι να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού. Ωστόσο, θα υπάρξουν εξαιρέσεις, όπως οικογένειες που μένουν μόνιμα στην Ευρώπη ή ιατρικό προσωπικό που ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Θέλω να σου πω, θα υπάρχουν και λωρίδες προτεραιότητας για τα αγαθά. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί αύριο στην ψηφιακή, τη δεύτερη ψηφιακή σύνοδο κορυφής που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ. Όλα τα κράτη θα κληθούν να συμφωνήσουν. Αυτά τα μέτρα αφορούν τις 22 χώρες Σέγγεν, αλλά και τις υπόλοιπες που δεν είναι, όπως η Κύπρος, για παράδειγμα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι στη Σέγγεν και αυτή θα χρειαστεί να αποδεχτεί αυτό το μέτρο. Την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ, συνοριακούς ελέγχους εντός της Ευρώπης ζητούν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων νίκη η Γερμανία, η Αυστρία, η Εστονία και η Πολωνία. Ουσιαστικά η ζώνη Σέγγεν θυσιάζεται προσωρινά για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κορονοϊός. Λοιπόν, Νίκη, είναι έντονες οι πιέσεις εδώ και μέρες. Το είχαμε ρωτήσει και στον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Σκινά, εδώ στο δελτίο του Open. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει ως εξέλιξη. Ευχαριστούμε τη Μαρία Ψαρά και μπορούμε να δούμε τη δήλωση της επικεφαλής της Κομισιόν. Here in Europe, we are heavily affected by the virus. And we know that everything that reduces social interaction also reduces the speed of the spread of the virus. The less travel, the more we can contain the virus. Therefore, as I have just informed our G7 partners, I propose to the heads of state and government to introduce temporary restriction on non-essential travel to the European Union. These travel restrictions should be in place for an initial period of 30 days, which can be prolonged as necessary. Yeah.
Επιστροφή εντός συνόρων παρά τη γενικευμένη κατακραυγή για τις εικόνες που όλοι είδαμε το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ. Οι συστάσεις των λοιμοξιολόγων έπεσαν και πάλι στο κενό, με πλήθη να συνοστίζονται χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης και σήμερα το πρωί για ένα μπουκάλι αντισηπτικό. Μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα πανικού, λοιπόν, η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στην αγορά τέτοιων προϊόντων. Οι ουρές για αντισηπτικά σχηματίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από τα σούπερ μάρκετ. Όταν οι πόρτες ανοίγουν, σε κατάσταση ανέτιου πανικού ένας πάνω στον άλλο, αδειάζουν τα ράφια. Καλημέρα, για να δώσω την οικογένειά μου. Γιατί είμαι εργαζόμενη, οπότε πρέπει να πηγαίνω στη δουλειά μου και δεν έχω ούτε ένα. Κοιτάξτε τι έγινε σαν αντισηπτικά. Μόλις άνοιξε το σούπερ μάρκετ, εξαφανίστηκαν όλα με τη μία. Γεμίζουν σακούλες και καρότσια. Αποθέματα σαν αντισηπτικές λοσιόν, ενόπνευμα και μαντιλάκια εξαφανίζονται σε ελάχιστα λεπτά. Μάχη, η μάχη του σούπερ μάρκετ. Ό,τι είπαμε εδώ και δύο ώρες που λέμε, τελείωσε με αυτό το πλάνο. Ο ρεπόρτερ του Open Fanny Καραμπατσάκης, που μεταδίδει ζωντανά τις εικόνες, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα, γιατί τα πήρατε όλα. Δεν τα πήρα όλα. Πόσα πήρα, 10. Πόσα είναι, 10. 10. Εσείς πήρατε τα πάντα. Όχι, ρε, δεν πειράζει, εντάξει. Έχουν μείνει 3-4, ξέρω πόσα έχουν μείνει. Κανονικά θα πρέπει να δίνουν 2 στο καθένα. Κανείς τους δεν κατανοεί ότι το αντισηπτικό δεν θα βοηθήσει να γίνουν φορείς του κορονοϊού, αν ασθενήσουν. Συνοστισμός χωρίς καμία προφύλαξη. Δεν υπάρχει λόγος πανικού για να τρέχει ο κόσμος και να στείνεται στην ουρά και να πέφτουν πάνω στον άλλον και να μεταδίδουν τον ιό. Περίπου από την Πέμπτη υπολογίζουμε τη νέα τροφοδοσία της αγοράς. Κάντε μία απλή σκέψη. 5 συμπολίτες μας που συμπεριφέρονται χωρίς συνέστηση του κινδύνου και μεταδίδουν την νόσο κάθε μέρα σε έναν ακόμη που συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Σε 2 εβδομάδες με απλά μαθηματικά, το νούμερο των κρουσμάτων γίνεται τρομακτικό. Την ίδια ώρα και με δεδομένο ότι τα αντισηπτικά είναι ένα ισχυρό όπλο στη μάχη κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, το κυνήγι αυτών των προϊόντων συνεχίζεται με φρενήρεις ρυθμούς σε όλα τα σημεία πώλησης και κυρίως στα φαρμακεία. Μία υπάρχει, μία δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει ούτε μία δείγμα. Δεν υπάρχουν αντισηπτικά, δεν υπάρχουν μάσκες. Μας έχουν πει ότι θα βγουν, λέει, θα τροφοδοτηθεί η αγορά, δεν υπάρχει θέμα. Μέχρι την Πέμπτη που θα υπάρξει τροφοδοσία της αγοράς με νέες επαρκείς ποσότητες, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, οι καταναλωτές καταφεύγουν σε άλλες λύσεις. Δεν θα πεθάνουμε και χωρίς αντισηπτικά, φτιάχνουμε μόνοι μας. Είδα μία συνταγή με ενόπνευμα, γλυκερίνη, οξυζενέ και νερό βραστό. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στην επιβολή ανώτατου όριου αγοράς στα αντισηπτικά, προκειμένου να αποφευθούν φαινόμενα πρόσκαιρης εξάτλησης των αποθεμάτων. Η ρύθμιση θα ορίζει πως κάθε καταναλωτής θα μπορεί να αγοράζει ως 3 αντισηπτικά προϊόντα τη φορά και θα περιλαμβάνεται στη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα εκδοθεί ως το βράδυ. Και αφήνοντας κατά μέρος τα αντισηπτικά και τα απολυμαντικά, ελάτε να δούμε ευρύτερα τι γίνεται στις λαϊκές αγορές αλλά και στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα λοιπόν τα ψώνια για πρώτη μέρα έγιναν με το νέο σύστημα, δηλαδή με αριθμό προτεραιότητας. Για να δούμε. Αυτός είναι πλέον ο μόνος τρόπος για να μπορεί κάποιος να μπει σε σούπερ μάρκετ. Η κάρτα εισόδου είναι το νέο σύστημα που υποχρεούνται να εφαρμόσουν πλέον τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων. Έτσι θα μπορούν να ελέγχουν τον όγκο των πελατών που βρίσκονται στο εσωτερικό τους, όπως ορίζεται από τα έκτακτα μέτρα. Ουρές σχηματίστηκαν έξω από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ το πρωί, με τους πελάτες να περιμένουν στην είσοδο για να παραλάβουν το χαρτάκι. Στα σούπερ μάρκετ που η ροή των πελατών ήταν μειωμένη, ο κόσμος έμπαινε ελεύθερα, αφού πρώτα όμως έβαζε αντισηπτικό στα χέρια. Ένας μπαίνει, λέει, ένας βγαίνει. Εγώ όταν μπήκα, είπα να μπορώ να μπω, ναι, μου λέει, αλλά να κρατήσετε απόσταση. Πρώτη μέρα επιβολής των μέτρων ασφαλείας κατά τον κορονοϊό και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, στα ταμεία πολλοί από τους καταναλωτές πειθαρχούν στις οδηγίες και κρατούν τις αποστάσεις ασφαλείας έτσι ώστε να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Πολύ καλά, κανένα πρόβλημα, εντάξει, ησυχία, ηρεμία. Όλα καλά, όλα θα περάσουν. Και στα σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης ισχύει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο πελατών, με αποτέλεσμα μόλις γεμίζουν, οι υπόλοιποι να περιμένουν τη σειρά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως τα μέτρα προστασίας ακυρώνονταν στην πράξη. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που κατέγραψε η κάμερα του Open, με τον υπάλληλο να παραλαμβάνει την κάρτα εισόδου από την πελάτησα που βγαίνει και να την παραδίδει αμέσως σε εκείνη που μπαίνει, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ίχνος αντισηψίας. Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης βρέθηκε νωρίς το πρωί σε μεγάλο σούπερ μάρκετ της Αττικής για την εφαρμογή των μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ, αλλά και για να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των προϊόντων. Κανόνες πρέπει να τηρηθούν.
και να αποφεύγει το συνωστισμός. Υπάρχει μεγάλη επάρκεια αγαθών και δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε πρόβλημα. Παρακαλούμε μην συνωστίζεστε. Τηρείτε απόσταση 2 μέτρων κατά τις αγορές σας. Οι πελάτες ψώνιζαν στη λαϊκή αγορά του Χολαργού το πρωί και στον χώρο αντιχούσαν οι οδηγίες από το Δήμο για να κρατάνε όλοι τις αποστάσεις ασφαλείας. Την ίδια ώρα, έμποροι και παραγωγοί μοίραζαν στον κόσμο γάντια μιας χρήσης για να κάνουν τα ψώνια τους. Γάντια στους καταναλωτές που δεν διαθέτουν και απολυμαντικά όλες τις τσέπες μας. Μέτρα κατά του κορονοϊού ισχύουν από σήμερα και στις λαϊκές αγορές. Ένα από αυτά, το ελάχιστο 2 μέτρα απόσταση ανάμεσα στους πελάτες μπροστά από τους πάγκους. Σίγουρα κάτι έχει αλλάξει. Εκτός από προόπτου, αναμένεται να εκδοθεί εγκύκλιος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με την οποία θα διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ κατά μία ώρα. Και για όλα αυτά που είδατε και που βλέπουμε, θα ζητήσω το σχόλιο του Γιάννη Σαραντάκου. Είναι εδώ στο στούντιο, σε απόσταση ασφαλείας βέβαια. Αυτό μετρούσαμε, Γιάννη. Νομίζω το έχουμε εξασφαλίσει. Λοιπόν, είναι σαφές πια, μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και σαφέστερο, ότι δεν λείπουν και εκείνοι που δεν εννοούν να εννοήσουν ούτε που βρισκόμαστε, ούτε που μπορεί να βρεθούμε τελικά. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες. Καλησπέρα, Νίκη. Ακριβώς. Κόβουν τα σχολεία, γεμίζουν οι καφετέρειες. Κόβουν τις καφετέρειες, γεμίζουν οι παραλίες. Κόβουν τις παραλίες, πάνε στα βουνά. Όσο συνεχίζεται αυτή η άφρονα, επιπόλαια, ανεύθυνη στάση συμπολιτών μας, έχω την πληροφορία ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης δεν θα διστάσει να πάρει ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Πού θα φτάσουν τα μέτρα αυτά, ακόμα και στην απαγόρευση κυκλοφορίας. Εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα παρά τις απαγορεύσεις, ναι, δεν θα έχει άλλο δρόμο. Ακούσαμε σήμερα να λέγεται από επίσημα χείλη ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός πραγματικότητας. Λες ότι αν μας ξεπεράσει η απειθαρχία. Αν ξεπεράσει η απειθαρχία, ακριβώς. Εγώ ξέρω ότι αυτό το πράγμα έχει συζητηθεί στις κλειστές σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Πράγματι, σωστά η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Ωστόσο, η πληροφορία είναι ότι αν συνεχιστεί αυτό το επιπόλαιο πράγμα, η επιπόλαια στάση πολλών συμπολιτών μας, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα τραβήξει και αυτό το χαρτί. Ναι. Άλλωστε το είδαμε και στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα διστάσει να το κάνει, γιατί ισχύει και το όπου δεν πέπτει λόγος, πέπτει ράβδος. Πέπτει ράβδος, ναι. Εντάξει, και εδώ ο σκοπός είναι ιερός. Πάντως, για να τα λέμε όλα την ίδια ώρα. Επίσης, δεν μπορεί να πει κανείς πως είναι σόφρον να παρατίθεται ούτε λίγο ούτε πολύ μια συνέντευξη τύπου μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα λίγους διαδρόμους πιο πέρα από τα αντισηπτικά όπου γινόταν ο χαμός που είδαν οι τηλεθεατές μας. Σωστά. Είδαμε σήμερα δύο παράξενες εικόνες. Η πρώτη παράξενη εικόνα ήταν ενός υπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκέπτεται σούπερ μάρκετ, σωστή επιλογή κατά τη γνώμη μου, συνοδευόμενος από κάμερες όμως, δημοσιογράφους, κάποιους παράγοντες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι παράγοντες τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής και δίκαιος, παραδέχθηκε ο κ. Γεωργιάδης ότι αυτή η εικόνα δεν θα επαναληφθεί ξανά. Θα κάνει επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ, αλλά χωρίς αυτόν τον κόσμο μαζί του. Αλλά όντως ήταν μια πολύ παράξενη εικόνα. Λίγα μέτρα πιο εκεί, μια δεύτερη παράξενη εικόνα, συμπολίτες μας, εδώ ισχύει και το προηγούμενο σχόλιο, να αδειάζουν τα ράφια από αντισηπτικά. Λες και μάλιστα δηλώνοντας, είδαμε έναν συμπολίτη μας πριν στο ρεπορτάζ να έχει γεμάτο το καλάθι του μαντιλάκια, αλλά να εισηγείται ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει ένας περιορισμός μέχρι δύο καθένας. Για τους άλλους. Αλλά είχε πάρει καμιά δεκαετία. Για τους άλλους, όχι για τον ίδιο. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η εποχή του κορονοϊού δεν είναι Black Friday. Δηλαδή είναι άλλο να μαζευόμαστε έξω από το πολυκατάστημα να πάρουμε πρώτο το κινητό. Γιατί θα το πάρει κάποιος άλλος. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι Black Friday. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πολύ επικίνδυνα. Ο κορονοϊός θέλει από όλους μας πειθαρχία. Για να δούμε. Ας το ελπίσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να σε καλά, Νίκη. Στη νέα μας πραγματικότητα και πάλι κλειστά καταστήματα, άδειοι δρόμοι, άδεια μέσα μεταφοράς. Αυτή είναι η εικόνα της Αθήνας μετά τα πρόσφατα έκτακτα μέτρα. Και όπως ακούσατε νωρίτερα, όπως έγινε σήμερα γνωστό, από μεθαύριο Τετάρτη για ευνόητους λόγους, ρολά θα κατεβάσουν και τα υπόλοιπα καταστήματα λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το κοινό. Στη μακρά λίστα με τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού που έχει πάρει η κυβέρνηση, σήμερα προστίθενται και άλλα. Στο πλαίσιο λήψης νέων μέτρων, η κυβέρνηση επεκτείνει από την Τετάρτη το μέτρο αναστολής λειτουργίας και σε άλλα τμήματα του πρωτογενούς τομέα στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το κοινό. Ενώ ανακοίνωσε και την άρση του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας μέχρι το τέλος Απριλίου. Αυτή είναι η εικόνα της Αθήνας, Κυριακή βράδυ. Άδειοι δρόμοι, κατεβασμένα ρολά και λιγοστή περαστική.
εργαζόμενοι του Δήμου στο καθήκον. Καθαρίζουμε. Έχουμε και το απαιτούμενο απολυμαντικό μέσα, το οποίο είναι χλώριο. Αντίστοιχες εικόνες και στο Μοναστηράκι. Η πλατεία που άλλοτε έσφιζε από ζωή, σήμερα είναι άδεια. Τι να σας πω, παιδιά, από τις μία η ώρα και η ώρα είναι τέσσερις και δεν έχει βρεθεί άνθρωπος. Δεν έχει πατήσει άνθρωπος, πελάτης. Δεν υπάρχει πελάτης. Δευτέρα πρωί βρισκόμαστε σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, στην Οδό Ακαδημίας. Συνήθως αυτόν εδώ το δρόμο γίνεται μεγάλο μποτιλιάρισμα τις καθημερινές. Όπως μπορείτε να δείτε, περπατάμε στη μέση του δρόμου και η πόλη έχει αδειάσει. Ναι, και οι δρόμοι έχουν αδειάσει τώρα. Εδώ η Ακαδημίας είχε πάρα πολύ κίνηση. Είναι σαν να έχει πέσει βόμβα. Είναι άδεια η πόλη, τελείως. Ώρα 2 το μεσημέρι βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Τα μέτρα για τον κορονοϊό είναι αισθητά ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Όπως μπορείτε να δείτε, ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν και λιγοστοί είναι οι πολίτες οι οποίοι έχουν βγει έξω εξοπλισμένοι με γάντια και μάσκες. Δουλεύω, περιορισμένα βγαίνω, αλλά πρέπει να βγω για τη δουλειά μου. Μάσκες, γάτια, ό,τι μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Η κίνηση είναι πολύ, πολύ αραιή. Αδιαστάσεις. Ακόμη και τα λεωφορεία έχουν βάλει αυτό σχέδιο διαχωριστικό με ταινίες ώστε να μην έχουν επαφή πολίτες με τον οδηγό. Όχι, για δουλειά έχω βγει και επιστρέφω αμέσως τώρα. Αυτές οι εικόνες της έρημης πόλης μπορεί να είναι πρωτόγνωρες. Ωστόσο, δείχνουν ότι οι πολίτες ίσως αργά, αλλά αρχίζουν να αναλαμβάνουν την ατομική ευθύνη που αντιστοιχεί στον καθένα μας. Περί ευθύνης ο λόγος, θα συνδεθούμε με τη Μέρη Ορφανίδη τώρα, γιατί έχουμε νέα συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Παρουσία μάλιστα νωρίτερα Μέρη και του λοιμοξιολόγου, του κυρίου Τσιόδρα. Ασκούνται έντονες πιέσεις στην Εκκλησία και από την κυβέρνηση και από τους ειδικούς επιστήμονες. Τις τελευταίες μέρες, νομίζω, εντυνόμενες και από την κοινή γνώμη. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η συνεδρίαση? Έχουν περάσει 3,5 ώρες, Νίκη, και δεν έχει τελειώσει ακόμη η έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Θα πρέπει όμως να σου πω ότι ο κύριος Τσιόδρας που ήρθε εδώ συναντήθηκε κατηδίαν με τον Αρχιεπίσκοπο. Η παρουσία του κυρίου Τσιόδρα εδώ έχει και αυτή τη σημασία της για αυτά που ανέφερες νωρίτερα. Ο κύριος Τσιόδρας δεν έμεινε όμως τον Αρχιεπίσκοπο. Μπήκε και στη διευρυμένη σύνοδο, καθώς σήμερα εδώ κλήθηκαν και 11 Μητροπολίτες από την περιοχή της Αττικής, έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματά τους, mm-hmm. Έφυγε δηλώνοντας βρήκα απόλυτη κατανόηση. Βέβαια, λίγα λεπτά αργότερα έβγαιναν από εδώ, αποχωρούσαν Μητροπολίτες της Αττικής, οι οποίοι σε έντονο ύφος αναρωτιόντουσαν γιατί στο κάδρο μπαίνει η Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι τα υπόλοιπα δόγματα. Άμεσως λοιπόν μετά από αυτές τις έντονες δηλώσεις, για να σας δώσω και το κλίμα, ξαναμπήκαν στην αίθουσα οι 12 συνοδικοί Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος, που αναμένεται να αποφασίσουν σε λίγα λεπτά το τι θα γίνει με τους ναούς και τις θείες λειτουργίες. Θα πρέπει να σου πω, Νίκη, ότι εδώ και 2 ημέρες και από το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού την περασμένη Παρασκευή, ο Αρχιεπίσκοπος έχει 2 εισηγήσεις. Γίνεται λόγος στη μία για αναστολή όλων των θείων λειτουργιών και των ακολουθιών, ενώ η δεύτερη εισήγηση κάνει λόγο για διατήρηση της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας και κλεισμένων των θυρών, nice. Να γίνεται δηλαδή χωρίς το πίμνιο, χωρίς κόσμο, yeah. Μόνο με έναν ιερέα και έναν ψάλτη, ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος σε αυτές τις δύσκολες ώρες θέλει να σταθεί ποιμαντικά απέναντι στους πολίτες και θέλει οι ναοί να παραμένουν ανοιχτοί, να μην μπει λουκέτο, ώστε χωρίς λειτουργίες κάποιος πιστός, αν θέλει, να πάει να ανάψει ένα κερί ή να προσευχηθεί. Λοιπόν, αν έχουμε εξέλιξη, όσο είμαστε στον αέρα, Μέρη, θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Αν υπάρχει εξέλιξη, θα επιστρέψουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Σωτήρη Σταθόπουλο που είναι εδώ στο στούντιο τώρα, χρειάστηκε να περάσουν πάρα πολλές μέρες για να φτάσουμε να ακούμε από το ρεπορτάζ προς ώρας. Μένει να φανεί τι θα αποφασιστεί από την Ιερά Σύνοδο, ότι εδώ πρέπει πια να ληφθούν μέτρα. Κάτι παραπάνω από το αποφύγετε τις συναθρήσεις γενικώς και όριστος. Μέτρα. Έχει χαθεί χρόνος, Νίκη, και συνεχίζει να χάνεται. Και βλέπουμε ακόμη και τώρα ότι οι συνοδικοί ιεράρχες, ο Αρχιεπίσκοπος, δεν παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι χάνεται, εκτός από χρόνο, στέλνονται και λάθος μηνύματα στην κοινωνία. Τη δεδομένη χρονική στιγμή που περνά μια τέτοια κρίση η χώρα μας και ολόκληρος ο κόσμος. Η Εκκλησία
έχει δείξει ότι στέκεται δίπλα στους πολίτες όλα αυτά τα χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα όμως στέλνει ακριβώς λάθος μηνύματα. Είναι οι ποιμενάρχες, όπως λένε. Αυτοί πρέπει να καθοδηγήσουν τους πολίτες. Μέχρι πρότινος έπρεπε να είχε βγει μπροστά καταρχήν η Εκκλησία Νίκη. Χωρίς να περιμένει τον Πρωθυπουργό να πάρει τηλέφωνο τον Αρχιεπίσκοπο. Ή την κοινή γνώμη να εντείνει τις πιέσεις. Τον Αλέξη Τσίπρα που πήρε σήμερα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά από 15 μέρες καλέσαν τον κύριο Τσιόδρα στη Μονή Πετράκη για να τους ενημερώσει. Θέλω να πω βέβαια ότι και ο Αρχιεπίσκοπος από μόνος του δεν μπορεί να ενεργήσει. Είναι συνοδικό το σύστημα. Ακόμα και αν πάρει απόφαση ο Αρχιεπίσκοπος, οι άλλοι ιεράρχες μπορεί και να μην τον ακολουθήσουν. Έχουμε δει ο Μητροπολίτης Μεσογείας, χωρίς να περιμένει την απόφαση Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, μείωσε τις ακολουθίες. Επίσης, ο Αλεξανδρουπόλεος έκανε το ίδιο. Υπάρχουν δηλαδή Μητροπολίτες που από μόνοι τους προχωρούν. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνει η Εκκλησία είναι να πάρει άμεσα μέτρα, αν και όπως είπε και η Μέρη Ορφανίδη, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο δυσκολεύει αυτό το πράγμα. Είδαμε κάτι άλλα πλάνα σήμερα, συγγνώμη, η θερμομέτρηση. Ήθελα να σου το πω κι εγώ αυτό. Τέτοια μέτρα δεν είδαμε στους ιερούς ναούς. Μπαίνοντας οι πιστοί να θερμομετρούνται. Λοιπόν, δεν λέω ότι μπορεί να γίνει, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον να συζητηθεί. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε μια απόφαση που θα έρεται στο ύψος των περιστάσεων που ζούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Θα κινηθούμε τώρα πολύ μακριά από όλα αυτά για λίγο, γιατί είχαμε άλλη μια τραγική ιστορία που εκτυλίχθηκε σήμερα στον καταβλισμό στη Μόρια. Για ακόμη μια φορά λοιπόν ξέσπασε φωτιά σε κοντέινερ με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρό ένα αγοράκι μόλις 6 ετών. Σκηνές τραγωδίας για ακόμη μια φορά στη Μόρια. Ένα κοντέινερ τυλίγεται στις φλόγες και η φωτιά δυναμώνει και επεκτείνεται. Κατά την κατάσβεση, ακόμα και οι πιο σκληροί λυγίζουν. Ένα αγοράκι μόλις 6 ετών είναι νεκρό. Το άψυχο κορμάκι του είναι γεμάτο εγκάθματα. Δυστυχώς, κανείς δεν μπόρεσε να το σώσει. Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε ένα διπλό κοντέινερ. Αμέσως η υπηρεσία μας ενεργοποιήθηκε και στον τόπο του συμβάντος έφτασαν συνολικά 8 οχήματα με 16 άντρες. Πυκνοί καπνοί φαίνεται να έχουν σκεπάσει τα πάντα. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Κάποιοι σπέβδουν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στην κατάσβεση. Οι περισσότεροι έχουν κάνει πίσω και απλώς απέφχονται τα χειρότερα. Η δυσκολία υπήρξε ως προς την προσέγγιση της πυρκαγιάς. Ήταν πάρα πολύς κόσμος μπροστά μας. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στο χώρο που τη βρήκαμε. Το 6χρονο αγόρι, σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, βρέθηκε νεκρό έξω από το κοντέινερ. Η σωρός του παιδιού ανασύρθηκε από ενδιάμεσο εξωτερικό χώρο. Όπως φαίνεται από τα συλλεχθέντα στοιχεία, το πιθανότερο σενάριο είναι ο 6χρονος την ώρα που ξέσπασε η φωτιά να έπαιζε έξω και να εγκλωβίστηκε από τους καπνούς και τις φλόγες. Ο θάνατος του 6χρονου ξύπνησε σε όλους μνήμες που εύχονταν να μην ξαναζήσουν. Οι δραματικές σκηνές από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου μια γυναίκα καλούσε σε βοήθεια, ενώ το κοντέινερ που ζούσε καιγόταν και τελικά έχασε αβοήθητη τη ζωή της, είχαν κάνει το γύρο του κόσμου. Μάλιστα τότε ξέσπασαν γενικευμένα επεισόδια με την οργή να ξεχυλίζει. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια κάτω από τα οποία έχασε τη ζωή του το 6χρονο αγόρι. Και θα επιστρέψουμε στα του κορονοϊού. Αρκετοί είναι εκείνοι που παραμένουν έως και σήμερα απίθαρχοι απέναντι στους περιορισμούς που επιβάλλει αυτή η ασθένεια. Αρκετοί συνακόλουθα είναι και εκείνοι που συλλαμβάνονται. Η Ευλαμπία Ρεύη θα μας τα πει. Ευλαμπία. Νίκη, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς κάποιοι εξακολουθούν να μην κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και έτσι ανοίγουν τα καταστήματά τους κανονικά. Να σου πω ότι μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, έχουν συνολικά συλληφθεί 127 άτομα και έχουν βρεθεί ανοιχτά 122 καταστήματα. Βλέπουμε και εμείς τώρα ένα χάρτη. Πού ήταν αυτές οι συλλήψεις, περισσότερες λοιπόν στην Αττική, 48 στο σύνολο, 25 στη Δυτική Ελλάδα, 10 στη Θεσσαλία, 7 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, άλλες 7 στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και στην Κεντρική και στην. Και άλλες 5 στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία λοιπόν και στην Κρήτη. Επίσης είχαμε συλλήψεις στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλονίκη, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, το Βόρειο Αιγαίο αλλά και τα Ιόνια νησιά. Γενικά σε όλη την χώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν καταστηματάρχες που δεν σέβονται αυτή την απαγόρευση, ανοίγουν τα καταστήματά τους και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Είναι αυτόφορο, φαντάζομαι.
Ναι, είναι αυτόφορη η διαδικασία. Κάθε περίπτωση εξετάζεται από τον εισαγγελέα αναπερίπτωση. Με τις ποινές, σύμφωνα με την απόφαση, να είναι πάρα πολύ αυστηρές. Από 3 χρόνια η ποινή φυλάξης μέχρι και ισόβια κάθριξη, Νίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ευλαμπία. Σε κλίμα τελείως διαφορετικό, με ένα συντονισμένο χειροκρότημα. Εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα ευχαρίστησαν γιατρούς και νοσηλευτές για αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνουν όλες αυτές τις ημέρες για χάρη μας. Καλοδεχούμενο και το νοτικό το χειροκρότημα, απαντά το προσωπικό της υγείας, ζητώντας όμως αφενός να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία, αφετέρου οι πολίτες να σεβαστούν τους περιορισμούς, φρενάροντας έτσι την εξάπλωση του ιού. Με αυτόν τον τρόπο, γιατροί και νοσηλευτές είπαν ευχαριστώ σε όλους όσους μένουν σπίτι και βοηθούν στο έργο τους. Χθες το βράδυ, όλοι οι Έλληνες έγιναν μια γροθιά. Βγήκαν στα μπαλκόνια τους και χειροκρότησαν γιατρούς και νοσηλευτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στο χώρο της υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Το κυριότερο κομμάτι και το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το χειροκρότημα είναι ότι έβλεπες ολόκληρες γειτονιές που ήταν στα σπίτια τους και καθόντουσαν μέσα και δεν γυρνούσαν αριστερά-δεξιά να μεταφέρουν υλικό φορτίο. Ανταποκρινόμενοι μαζικά στο διαδικτυακό κάλεσμα, οι Αθηναίοι επεφήμισαν για τους και νοσηλευτές που δίνουν μάχη στα νοσοκομεία για τον περιορισμό της μετάδοσης του φωνικού ιού. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι από τη Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός έκαναν έκκληση προς όλους τους Έλληνες να μείνουν στο σπίτι τους και να εφαρμόζουν τις οδηγίες. Αυτές οι γιαγιάδες στην Κυψέλη το έριξαν στο τραγούδι. Με χιουμοριστική διάθεση προφανώς ξεσήκωσαν όλη τη γειτονιά. Το χειροκρότημα που απέθυνε όλο το κοινό στην μπαλκόνια του χθες είναι μια τονωτική άνεση για μας, όλους τους επαγγελματίες της υγείας. Οι γιατροί αγκάλιασαν το χειροκρότημα του κόσμου. Όπως είπαν όμως για τους ανθρώπους που επέλεξαν να δουλέψουν στο χώρο της υγείας, η ουσιαστική επιβράβευση έρχεται με την κάλυψη των κενών και των ελλείψεων του υγειονομικού συστήματος. Το ευχαριστώ θα είναι οι προσλήψεις να ανοίξουν οι άδειες κλίνες, να ανοίξουν οι εντατικές, να έρθουν οι μάσκες, να έρθουν τα υλικά, να διατεθούν χώροι οι οποίοι έχουν κενωθεί τα τελευταία χρόνια. Χειροκροτήματα αντίχησαν στις γειτονιές της Πάτρας. Γιατροί και νοσηλευτές, κατά τη διάρκεια της εφημερίας τους στο νοσοκομείο του Ρίου, έκαναν το σήμα της νίκης και έστειλαν το δικό τους αισιόδοξο μήνυμα. Θερμό ήταν το χειροκρότημα στο Ναύπλιο. Εκατοντάδες κάτοικοι επένεσαν από το μπαλκόνι τους ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δουλεύει ακούραστα. Δέσμη οδηγιών καθημερινότητας για τον COVID-19 έχει δώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Θα μας τις παραθέσει ο Δημήτρης Φρέσκος για να τις ξέρετε ακριβώς όπως πρέπει. Και οδηγίες που απαντούν σε σημαντικά ερωτήματα. Για να τις δούμε. Γυρίζουμε στο σπίτι μας από την εργασία μας. Τι κάνουμε? Μπροστά από την πόρτα μας πρέπει να έχουμε πάντα απολυμαντικά, είτε μαντιλάκια είτε απολυμαντικό υγρό. Απολυμαίνουμε λοιπόν τα χέρια μας, το πόμολο της πόρτας και έτσι μόνο μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Να δούμε βεβαίως ότι στη δεύτερη κάρτα μας ότι το σημαντικό στοιχείο του πλησίματος των χεριών που πρέπει να είναι συχνό και σωστό πρέπει να το κάνουμε πάρα πολλές φορές την ημέρα καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας μας στον εργασιακό χώρο. Χωρίς δέρμα έχουμε μείνει τόσο σημαντικό. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας και να αερίσουμε τα ρούχα μας. Τα βγάζουμε στον εξωτερικό χώρο, τα αφήνουμε τουλάχιστον μισή ώρα και είναι μια διαδικασία στην οποία πρέπει να την κάνουμε κάθε φορά που έχουμε πολύωρη απουσία από το σπίτι μας. Να δούμε την επόμενη κάρτα. Πλένουμε τα χέρια για το πρόσωπό μας στη συνέχεια. Αλλάζουμε και εσώρουχα. Επίσης, σημαντικό, πρέπει να είμαστε απολύτως καθαροί. Πρέπει να είμαστε απολύτως ασφαλείς. Είμαστε κοντά στην οικογένειά μας, ανθρώπους που ενδεχομένως αποτελούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Mm-hmm. Επόμενη κάρτα. Τα μαντιλάκια, τα υγρά χαρτομάντιλα τα οποία χρησιμοποιούμε. Εκεί που τα τοποθετούμε, που τα αποθέτουμε, που τα πετούμε στα δοχεία απορριμμάτων, πρέπει να έχουν ειδικό σακουλάκι μέσα που να κλείνουμε σχοινάκι, να μην έρχονται ξανά σε επαφή με τα χέρια μας, καθώς θα τα πετάξουμε αργότερα στον κάδο απορριμμάτων. Έκτη κάρτα. Να τη δούμε και αυτή. Στους χώρους του σπιτιού μας και στον χώρο εισόδου, όταν μπαίνουμε μέσα, ναι, και στο σαλόνι μας που μένουμε πάρα πολλές φορές, πρέπει να χρησιμοποιούμε συχνά απολυμαντικές ουσίες, να απολυμαίνουμε το χώρο, να το κάνουμε και το βράδυ πριν κοιμηθούμε και το πρωί που ξεκινά η μέρα. Είναι καλό να γίνεται πάρα πολύ συχνά, δημιουργεί. Να καθαρίζουμε δηλαδή. Να καθαρίζουμε και να χρησιμοποιούμε απολυμαντικές ουσίες που βεβαίως δεν αντέχει σε αυτές ο κορονοϊός. Mm-hmm. Στην 7η κάρτα, αυτό είναι σαφές, πρέπει να το έχουμε κατά νου όλοι. Όχι στα περιοδικά, στα φυλάδια, στο τραπέζι. Είναι πράγματα τα οποία αγγίζουμε συχνά με τα χέρια μας και δεν πρέπει να τα ενδεχομένως να φέρουν κάποια μόλυνση ενδεχομένως τον κορονοϊό. Προσπαθούμε ή να τα πετάξουμε όταν δεν χρειαζόμαστε, να μην τα έχουμε εν πάση περιπτώσει σε χώρο που μπορεί να τα αγγίζουμε συνεχώς. Στην ανακύκλωση. Ναι. Στην ανακύκλωση. Σωστό.
Και πάμε τώρα εδώ. Αν μας τα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζική μεταφορά, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για όσους εξ ανάγκης τα χρησιμοποιούν. Όταν κατέβουμε από το λεωφορείο ή το τρόλεϊ ή τον ηλεκτρικό, προφανώς χρησιμοποιούμε απολυματικά μέσα για να καθαρίσουμε τα χέρια μας. Εάν υπάρχει συνωστισμός, προσπαθούμε να μην είναι το πρόσωπό μας κοντά στο πρόσωπο του συνεπιβάτη μας, να κοιτάμε αλλού. Αυτές είναι οι οδηγίες, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Να δούμε την επόμενη κάρτα. Αυτό είναι ένα θέμα. Και το αυτοκίνητό μας μπορεί να φέρει σημεία μόλυνσης στο τιμόνι μας, στη χειρολαβή των ταχυτήτων και στο χειρόφρενο. Παραμένοντας... Αυτά πρέπει να τα φροντίζουμε, να τα καθαρίζουμε και αυτά είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ βεβαίως είναι ο τρόπος πληρωμής, οικονομικές μας συναλλαγές. Αποφεύγουμε χαρτονομίσματα και κέρματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιούμε την κάρτα μας, το πλαστικό χρήμα, το οποίο και αυτό φροντίζουμε να το απολυμμένουμε. Ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί αυτό για την κάρτα και κάποια από τα προηγούμενα. Επομένως, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να τις έχουν υπόψη όλοι τις οδηγίες του Ιατρικού Συλλόγου που είναι εστιασμένες στα καθημερινά που πρέπει να κάνουμε όλοι και τα παραλείπουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, όπως και τον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα, για την Ελλάδα, σας θυμίζω, το θυμάστε, ήταν το γκρουπ των προσκυνητών που επέστρεψαν από τους Αγίους Τόπους που έφερε και τα περισσότερα κρούσματα τις πρώτες ημέρες του κορονοϊού εδώ στη χώρα μας. Ο οδηγός αυτού του γκρουπ, λοιπόν, ο άνθρωπος που τους μετέφερε από το αεροδρόμιο στην Ηλία, μιλά στο σταθμό μας μετά από τόσες ώρες στο πούλμαν με αρκετά κρούσματα. Ο ίδιος με αίσθημα ευθύνης, όπως θα ακούσετε να λέει στο Open, μπήκε σε περιορισμό μαζί με την οικογένειά του για 14 ημέρες. Σε θρίλερ εξελίχθηκε η μεταφορά των εκδρομέων από τους Αγίους Τόπους πίσω στην Ηλία, με το 40χρονο οδηγό να περιγράφει για πρώτη φορά, μιλώντας στο Open, τις ώρες που έζησε αμέσως μετά την παραλαβή τους από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν οι άνθρωποι, ήταν ταλαιπωρημένοι αρκετά. Πολλοί από αυτούς ήταν άρρωστοι βέβαια. Φορούσαν μάσκα, δίχαν. Απλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβεις αν είναι από το ταξίδι ήταν άρρωστοι. Τους έκανα για αυτούς εντύπωση ότι δεν τους έλεξε κανένας πουθενά. Ενώ ήταν εμφανώς άρρωστοι. Δίχαν, ταλαιπωρημένοι, καταβεβλημένοι. Δεν τους έλεξε κανείς ούτε στο Ισραήλ ούτε στην Ελλάδα. Όπως περιγράφει ο οδηγός, από την Παρασκευή τα ξημερώματα που επέστρεψε το γκρουπ μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαρτίου, όλα κυλούσαν χωρίς την παραμικρή υποψία για το τι έμελε να συμβεί. Επειδή δεν είχα συμπτώματα κτλ. Και επειδή εκείνη τη μέρα γινόταν πανικός και στον νοσοκομείο της Αμαλιάδας και στο Ρειό, μου δώσαν οδηγίες να κάτσω σπίτι να περιμένω μέχρι να εμφανίσω συμπτώματα. Αν εμφανίσω συμπτώματα, να κάνω τίποτα. Μετά ήμουν σε καθημερινή επικοινωνία με τους γιατρούς, δεν εμφάνισα εγώ συμπτώματα τίποτα, ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου. Κάτσαμε 14 μέρες. Τα πράγματα ωστόσο ζόρισαν στο δρόμο για την Ηλία. Οι περισσότεροι ήταν, είχαν πυρετό και δέκατα. Το λέγαν δηλαδή. Σε τόσο κοντινή επαφή. Άστο, ναι, με σου λέω με το ζήσει. Θα σκηνή θρίλερ. Κάποιος λιποθύμησε μέχρι να φτάσουμε στην Κόρινθο. Σταμάτησε, λιποθύμησε ο άνθρωπος. Σταμάτησε το λεωφορείο στην άκρη. Εγώ δεν πήγα κοντά, βέβαια. Πήγαν, παρέσκαν τις πρώτες βοήθειες, που ρίξα λίγο νερό. Μετά που κάνω τεταρτάκι, συνήλθε. Στη συνέχεια, η Αμαλιάδα έζησε σκηνές βγαλμένες από ταινία. Με τα ασθενοφόρα να έρχονται νύχτα προκειμένου να μεταφέρουν άρρωστους συνανθρώπους μας στα νοσοκομεία. Και τι γινόταν εδώ πέρα. Επικρατούσε αυτό που λέμε ράδιο αρβίλα και παραπληροφόρηση. Και ερχόντουσαν τα ασθενοφόρα το βράδυ σαν CSI, ας πούμε, με στολές κτλ. Παίρναν έναν που είχε πρόβλημα, έφευγε για το νοσοκομείο. Η κοινωνία τρελάθηκε με αυτό το πράγμα. Δεν είναι σκηνή αυτή τώρα να έρχονται τα ασθενοφόρα και να παίρνουν τον κόσμο και οι άλλοι να μην ξέρουν τι γίνεται. Το ταξίδι των πιστών στους Αγίους Τόπους διοργανώνεται σχεδόν κάθε χρόνο από τον Παπαγιώργη. Και αυτή τη φορά τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε. Και είναι μαζί μας τώρα ο καθηγητής κλινικής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Σουρβίνος, για να δούμε πού βρισκόμαστε, τι έχουμε μπροστά μας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Θα σας ζητήσω, αφού σας καλωσορίσω, να μας πείτε πώς αξιολογείτε τις σημερινές ανακοινώσεις. Τα κρούσματα ήταν 21 τα νέα. Βεβαίως τα ανεξήγητα παραμένουν και πληθαίνουν μέρα με τη μέρα. Τα όρθανά, ναι, που λέμε. Σωστά. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σήμερα, είδαμε ότι ο αριθμός και η εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα μας οδεύει με αναμενόμενο σχετικά αριθμό. Δεν έχουμε δει ακόμα μεγάλη έκρηξη και αυτό είναι μια ένδειξη, μια πολύ καλή ένδειξη ότι τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν εγκαίρως αποδίδονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Όντως υπάρχει ένας αριθμός κρουσμάτων τα οποία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν είτε με κάποια μετακίνηση ταξίδι είτε με κάποια επαφή με συγκεκριμένο κρούσμα. Mm-hmm. Αλλά και αυτό είναι κάτι που το μελετάει η ειδική επιτροπή. Ναι, μπορεί να το μελετάει η επιτροπή, αλλά εμείί που δεν είμαστε καθηγητέ, όταν ακούμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες δεκάδες ανθρώπων που είναι θετικοί στον κορονοϊό, αλλά ούτε έχουν έρθει από περίεργη χώρα, περίεργη ενώ χώρα με κρούσματα, ούτε ήταν επαφές κρουσμάτων, κύριε καθηγητά, εκεί σκεφτόμαστε ότι
ο ιός είναι σε πολλά περισσότερα μέρη από όσα γνωρίζουμε και έχουν καταγραφεί και έτσι υπάρχει αυτό, μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει όντως, είναι ένδειξη ότι ο ιός έχει κυκλοφορεί στην κοινότητα. Ο αριθμός των 55 δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχει μια αναλογία περίπου 1 προς 10 ως τα κρούσματα και τους φορείς οι οποίοι υπάρχουν στην κοινότητα και ακόμα δεν τους έχουμε διαγνώσει. Και αυτό είναι. Και τα μέτρα αυτά ακριβώς έχουν το σκοπό να επιβραδύνουν την περαιτέρω εξάπλωση τέτοιων περιστατικών. Αν το καταλαβαίνω, επειδή μας λέτε 1 προς 10, μιλώντας για τα ορφανά κρούσματα, εκτιμάτε ότι τα πραγματικά κρούσματα πέραν των καταγεγραμμένων είναι δεκαπλάσια, είναι 3.300, ας πούμε, αυτή όχι, είναι η όχι, μιλάμε για τον αριθμό των κρούσματων τα οποία δεν έχουν κάποια συσχέτιση με συγκεκριμένα. Α, ότι για κάθε 10 καταγεγραμμένα υπάρχει ένα ανεξήγητο. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη και σας μεταφέρω μία απορία που τη βλέπω να διατυπώνεται και πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σου λέει ο άλλος, σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων επισήμως ξέρουμε ότι έχουμε 350 κρούσματα. Αλλά ξέρουμε τόσους ανθρώπους ανάμεσα σε αυτόν τον αριθμό. Τόσους πολιτικούς, τόσους τηλεπαρουσιαστές, επιχειρηματίες. Είναι και αυτό μια ένδειξη που δημιουργεί φόβο στον κόσμο, ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότεροι οι ασθενείς. Κοιτάξτε, η καταγραφή που γίνεται και η ενημέρωση από την Επιτροπή και από το Υπουργείο Υγείας αφορά τα κρούσματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα, επιβεβαιωμένα εργαστηριακά από το δίκτυο εργαστηρίων που έχει ορίσει το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τώρα, αν υπάρχουν και επιπλέον τεστ τα οποία διενεργούνται σε ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία αυτά δεν υπάρχουν μέσα στο σύστημα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, είναι κάτι διαφορετικό. Το Υπουργείο οφείλει να καταγράφει επισήμως και αν είδατε το περασμένο Σάββατο δόθηκαν νέα κριτήρια για το ποιοι πρέπει να κάνουν αυτά τα εργαστηριακά τεστ και το όριο στενεύει ακόμα περισσότερο. Απευθύνονται τα εργαστηριακά τεστ ή πρέπει να απευθύνονται σε βαριά περιστατικά αναπνευστικής λίμωξης και στους εργαζόμενους στον τομέα, στον χώρο της υγείας. Επειδή μιλάμε και για υποκείμενα νοσήματα πολλές φορές, έχουμε πολλά ερωτήματα από ανθρώπους που πάσουν από κάποιο αυτοάνοσο. Σωστά. Ανήκουν σε ευπαθή ομάδα όσοι. Ανήκουν σε μια ευαίσθητη ομάδα τα άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα, καθώς μπορούν να λαμβάνουν θεραπείες όπως κορτιζόνη ή βιολογικούς παράγοντες και το ανοσοποιητικό σύστημα να υπολείπεται των υπολείπων. Επίσης, μπορούν να έχουν παράλληλα και κάποιο άλλο χρόνιο νόσημα, κάποιο καρδιολογικό χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα. Οπότε χρειάζονται και αυτά προστασία. Μάλιστα. Και ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταίο ερώτημα, το επισημαίνω γιατί μου το ζητήσατε κι εσείς πριν τη συζήτησή μας. Πολύ σημαντικό, λέτε, οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Το είπε και ο κύριος Τσιόδρας. Πολύ σημαντική η επισήμανση σήμερα, πολύ σημαντικό μέτρο. Τα άτομα τα οποία επιστρέφουν στη χώρα μας από άλλα συστήματα υγείας με άλλες τακτικές επιδημιολογικής επιτήρησης πρέπει και αυτά να ενταχθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας μας και να είναι υπάκουοι, να παραμείνουν σε αυτή τη 14ήμερη επιτήρηση, περιορισμό. Άρα δεν παίρνουμε το παιδί μας από το αεροδρόμιο και αρχίζουμε τις βόλτες. Ακριβώς. Πρέπει να περάσει όσο θερμοί γονείς και να είμαστε, πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα κατευθείαν μετάβαση στο σπίτι. Λοιπόν, ελπίζουμε να εισακουστείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σουρβίνη, για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, στη μεγάλη εικόνα, στην Ευρώπη, εκεί κυρίες και κύριοι, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει πια τις 2.000, με την Ιταλία και την Ισπανία βέβαια να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Η ζωή των Ευρωπαίων αλλάζει, με περιορισμούς όμως που δεν γίνονται πάντα σεβαστοί. Η Ευρώπη δίνει την μεγαλύτερη μάχη κατά του κορονοϊού. Η γυραιά Ήπειρος μετρά πάνω από 2.000 θανάτους. Το μεγαλύτερο τίμημα πληρώνει η Ιταλία, η οποία έχει 1.809 νεκρούς, 368 μέσα σε μόλις μία ημέρα. Ο Πάπας περπατά στην ερημωμένη Ρώμη, η οποία μοιάζει με πόλη φάντασμα. Προσεύχεται για τους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη. Δεν είναι divisi in diversi sentimenti. Molti non riescono a capire questa chiusura delle chiese. Οι άνθρωποι που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους βγήκαν στα μπαλκόνια και άναψαν τους φακούς των κινητών τους ως ένδειξη αλληλεγγύης στις δύσκολες στιγμές που περνούν. Forza, forza Italia! Forza Italia! Στην Ισπανία με τους 320 νεκρούς η Μαδρίτη έχει αδειάσει. Αστυνομικοί σταματούν τους λιγοστούς κατοίκους που βρίσκουν μπροστά τους για να τους ρωτήσουν για ποιο λόγο βγήκαν. Μόνο τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, όπου ο κόσμος τρέχει για απολυμαντικά και χαρτί υγείας. No es de buen gusto para nada, pero es lo que hay. Salgo a comprar y a casa y mira.
Για άλλη μια νύχτα, οι κάτοικοι της Ισπανικής πρωτεύουσας βγήκαν στα μπαλκόνια τους και χειροκρότησαν τους γιατρούς που πολεμούν τον κορονοϊό. Στην Γαλλία, όπου 127 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, οι Παριζιάνοι άφησαν το κέντρο της πόλης, το οποίο έμεινε άδειο, αλλά έσπευσαν στις όχθες του Σικουάνα για να απολαύσουν τον ήλιο, αδιαφορώντας για την απαγόρευση. Στην Βρετανία, όπου 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στα σούπερ μάρκετ επικρατεί το αδιαχώρητο. Οι ουρές είναι ατελείωτες και η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον εκλιπαρεί τους κατοίκους να μην συνωστίζονται. Και ενώ οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να μείνουν μέσα και να αποφεύγουν το συνωστισμό, χιλιάδες κλείστηκαν στο Motor Point Arena στο Cardiff για να ακούσουν ζωντανά τους Stereophonics. Και όλα αυτά ενώ μυστική έκθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας λέει πως ο κορονοϊός θα μπορούσε να κρατήσει ως και την επόμενη άνοιξη και να οδηγήσει μέχρι και 8 εκατομμύρια ανθρώπους στα νοσοκομεία της χώρας. Στην Γερμανία, που μετρά 13 νεκρούς, η κυβέρνηση της Άγγελα Μέρκελ έκλεισε μουσεία, εκκλησίες και άλλους δημόσιους χώρους. Η χώρα έκλεισε και τα σύνορά της σε Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Λουξεμβούργο και Δανία. Στο Βέλγιο, με τους 5 νεκρούς πάντως, βρήκαν άλλη λύση για την υπερκατανάλωση. Πλαφόν στο χαρτί υγείας έβαλαν πολλά καταστήματα, επιτρέποντας μία συσκευασία ανά οικογένεια. Και θα μείνουμε σε έδαφος ευρωπαϊκό. Παρά την καραντίνα, ο ιός εξακολουθεί να καλπάζει στη γειτονική Ιταλία. Έχουμε τα νέα στοιχεία. Ο Σωτήρης Δανέζης από την αίθουσα σύνταξη θα μας τα παραθέσει. Σωτήρη. Από ό,τι φαίνεται, το ανθρώπινο δράμα κορυφώνεται στη γειτονική χώρα. Οι αρχές ανακοίνωσαν 349 θανάτους και 2.470 νέα κρούσματα. Απίστευτο. Μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Και αυτές είναι οι δραματικές εικόνες που έρχονται από την Ιταλία, με κηδείες στην πόλη του Μπέργαμο, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, όπου ο κορονοϊός πραγματικά θερίζει. Πριν από λίγο, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Κόντε ανακοίνωσε και μέτρα 25 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ενώ υπάρχει μία καλή είδηση μέσα σε όλες αυτές τις μαύρες ειδήσεις από την Ιταλία. Ένα θετικό σημάδι. 2.749 άνθρωποι βγήκαν από τα νοσοκομεία το τελευταίο 24ωρο, 414 περισσότεροι από χθες. Πάμε όμως και στην Βρετανία. Στη Βρετανία, όπου... εκεί όπου συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Τα είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση Τζόνσον τελικά ανακρούει πρίμναν μετά από όλα αυτά. Ναι, ο Τζόνσον έκανε ανακοινώσεις πριν από περίπου μία ώρα. Φαίνεται να αλλάζει λίγο ρότα. Κάλεσε όσους έχουν συμπτώματα να κλειστούν στα σπίτια τους, να αυτοπεριοριστούν, και τους Βρετανούς πολίτες να αποφύγουν τις pub, τα εστιατόρια και τις συναθρήσεις. Δηλαδή, φαίνεται να αλλάζει λίγο, να βάζει λίγο νερό στο κρασί του και να ξεφεύγει λίγο από αυτή την τακτική και την θεωρία περί ανοσίας της Αγέλης. Ναι. Να πάμε και στην Ισπανία. Εκεί έχουμε τέτοιους περιορισμούς. Η κατάσταση όμως παραμένει εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα. Ναι, γιατί τα κρούσματα αυξάνονται αλματοδός, όπως και οι θάνατοι στην Ισπανία. Η κυβέρνηση στη Μαδρίτη λοιπόν κάλεσε το στρατό σε μια μεγάλη επιχείρηση απολύμανσης δημόσιων χώρων, μέσων μεταφοράς, αλλά και πλατιών. Χιλιάδες στρατιώτες βρίσκονται επιποδός προσπαθώντας να απολυμάνουν όλες αυτές τις εστίες μόλυνσης εκεί όπου κυκλοφορούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δύσκολα τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Δύσκολα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μετρούν 69 νεκρούς από τον COVID-19. Εκεί επίσης τα μέτρα αυστηροποιούνται. Η Νέα Υόρκη, όπως θα δείτε, αρχίζει να παρουσιάζει εικόνα παράλυσης, ενώ προϋπόθεση για την είσοδο στο Λευκό Οίκο πια είναι η θερμομέτρηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 69 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό και τα μέτρα αρχίζουν και γίνονται ολοένα και πιο σκληρά. Στη Νέα Υόρκη των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων, εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες κλείνουν. Ο δήμαρχος Ντε Μπλάζιο αποφάσισε να κλείσει όλα τα σχολεία της πόλης. Στο Μπρούκλιν, κάτοικοι έχουν βγει στα μπαλκόνια και φωνάζουν σε όσους κυκλοφορούν να μείνουν μέσα. Με απόφαση της κυβέρνησης, όλοι οι επισκέπτες θα θερμομετρούνται πριν μπουν στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν έχει καμία ανησυχία. Relax. We're doing great. It all will pass. Στα αεροδρόμια όλης της χώρας επικρατεί το αδιαχώρητο, αφού Αμερικανοί και Ευρωπαίοι προσπαθούν να βρουν πώς θα φτάσουν στους προορισμούς τους μετά τις απαγορεύσεις του Τραμπ.
Ο κορονοϊός ήταν και το κύριο ζήτημα που απασχόλησε και το debate των Δημοκρατικών, που έχουν ρηχτεί στη μάχη για το προεδρικό χρήσμα. First of all, my heart goes out to those who have already lost someone or those who are suffering from the virus. Μέτρα υπάρχουν από τη μία ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην άλλη. Στη Νέα Ορλεάνη περιπολικά κυκλοφορούσαν στο κέντρο της πόλης, καλώντας τα πλήθη να διαλυθούν. Ενώ στο Σιάτλ τα εστιατόρια κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, θα μείνουμε εκτός συνόρων με αφορμή τον πόλεμο που φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο το εμβόλιο για τον κορονοϊό, αλλά και με μία ακόμη αφορμή, βλέπετε το Μιχάλη Γνατίου από τη Ουάσιγκτον, που έχει να κάνει με τη διστακτικότητα του Αμερικανού Προέδρου, Μιχάλη. Ο κύριος Τραμπ δεν θέλει να πάρει μέτρα και αυτό αναγκάζει τις πολιτείες να αυτενεργήσουν, να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Ναι, Νίκη, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Εδώ έχουμε έναν πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε άρνηση. Δηλώνει καθημερινά ότι η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από όλη τη χώρα δυστυχώς για αυτόν τον διαψεύδουν. Ακόμα και ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο με το θέμα, ο Δόκτωρ Άντονι Φάουτσι, ένας σημαντικός επιστήμονας, προειδοποίησε ενώπιον του κυρίου Τραμπ ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας και είπε και κάτι άλλο, Νίκη, που πρέπει να το ακούσουμε και στην Ελλάδα. Το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή την πρόκληση τώρα θα κρίνει την έκβαση της ασθένειας μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν στο Oval Office υπάρχει πρόταση για να κλείσει η χώρα για 14 μέρες. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή είναι η εισήγηση όλων των σοβαρών στελεχών της κυβέρνησης, αλλά έχει πάνω απ' όλα σημασία τι προτείνει η ιατρική ομάδα, που αποτελείται όπως είπαμε από σοβαρούς επιστήμονες. Δυστυχώς μέχρι τώρα τουλάχιστον ο κύριος Τραμπ βλέπει ότι η πανδημία μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου και διστάζει. Yeah. Ναι. Σε λίγο, Νίκη, περίπου σε μισή ώρα, θα γίνει νέα ενημέρωση από την ομάδα του Λευκού Οίκου που ασχολείται με την ασθένεια. Οι πληροφορίες για τη στάση του κ. Τραμπ παραμένουν οι ίδιες. Δεν προβλέπεται αλλαγή της στάσης του. Επιμένει να υποστηρίζει ότι όλα πάνε καλά. Αλλά σημειώνω ότι ήδη έχει αλλάξει 10 φορές τη θέση του στο θέμα του ιού. Μπορεί να αλλάξει και σήμερα. Ναι, ναι, και να μεταδώσουμε επίσης ότι αποφασίστηκε αυτό που είπατε και στο ρεπορτάζ, ότι όσοι εισέρχονται στο Λευκό Οίκο θα υποβάλλονται σε θερμομέτρηση για να εντοπίζονται τα συμπτώματα. Το μέτρο ξεκίνησε το Σάββατο, πρέπει να σου πω, για εμάς τους δημοσιογράφους. Σε έναν εξημών απαγορεύτηκε είσοδο διότι είχε πολύ πυρετό. Ψηλό πυρετό. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, για να δούμε. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας έλεγα λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει αποκλειστικά τα δικαιώματα του εμβολίου για τον νέο κορονοϊό. Όχι ο ίδιος, για τη χώρα του προσπαθεί. Ο Παντελής Βαλασόπουλος μαζί μας από το Βερολίνο, γιατί είναι σαφές ότι η κυβέρνηση στη Γερμανία θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο απολύτως κακή εξέλιξη, Παντελή. Ναι, Νίκη, να σου πω μερικά στοιχεία, γιατί αλλάζουν συνέχεια τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά. Λοιπόν, τα κρούσματα στη Γερμανία είναι 2.000 περισσότερα από χθες. Έχουμε τώρα 7.192 κρούσματα και 16 νεκρούς. Ευτυχώς, το αισιόδοξο είναι ότι πάντα συνεχίζει στη Γερμανία η θνησιμότητα να είναι πολύ χαμηλή. Πριν λίγη ώρα, η καγκελάριος Μέρκελ σε δηλώσεις της είπε ότι απαγορεύονται όλα τα ταξίδια και διακοπές στο εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό. Στο εσωτερικό μπορεί να ταξιδέψει κανείς μόνο αν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Απαγορεύονται όλες οι θρησκευτικές τελετές σε εκκλησίες, τζαμιά και συναγωγές. Μάλιστα. Τώρα σχετικά με αυτό που είπες. Ήδη έχουν σοκαριστεί εδώ στη Γερμανία με αυτή την κίνηση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε να εξαγοράσει τους επιστήμονες του γερμανικού Ινστιτούτο CureCov στο Tübingen, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στην κατασκευή του εμβολίου. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι όντως έγινε αυτή η προσπάθεια. Επίσης δήλωσε ότι όταν τελειοποιηθεί το εμβόλιο θα είναι για όλο τον κόσμο, για ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα δοθούν 80 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό ακριβώς το εργαστήρι που ελπίζει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχει κατασκευάσει και δοκιμάσει αυτό το εμβόλιο. Νίκη. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε όλος ο πλανήτης. Ευχαριστούμε πολύ, ο Παντελής Βαλασόπουλος. Εμείς όμως θα επιστρέψουμε εντός συνορών. Βλέπετε το Χρήστο Τσιγουρή και το Σπύρο Μουρελάτο. Ο Σπύρος Μουρελάτος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός έχει σειρά τηλεδιασκέψεων με τους πολιτικούς αρχηγούς. Μίλησε με τον κύριο Τσίπρα. Κατά το πρόγραμμα, τώρα λογικά μιλάμε την κυρία Γεννηματά. Σπύρο, τι έχουμε.
Έχει ολοκληρωθεί η τηλεδιάσκεψη και με την πρόεδρο του κινήματος Αλλαγής και ο Πρωθυπουργό, όπως πληροφορούμαστε από κυβερνητικά στελέχη, ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τους βασικούς άξονες και τις κατευθύνσεις του κυβερνητικού σχεδίου. Ακριβώς. Και είναι μια εικόνα που ουσιαστικά επικρατεί όλες τις τελευταίες ημέρες, όχι μόνο τώρα με τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και με τους υπουργούς, Νίκη. Θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι λοιπόν, επεσήμανε στους συνομιλητές του πως οποιαδήποτε πρόταση είναι καλοδεχούμενη και από αυτόν και από τα υπουργεία, ζήτησε και από τους δύο να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή επιρροή ώστε να φτάσει παντού το μήνυμα «Μένουμε σπίτι, περιορίζουμε δραστικά τις μετακινήσεις και τις δημόσιες συναρθρήσεις». Πρέπει να σου πω επίσης πως στην κυβέρνηση προετοιμάζονται για την αυριανή πολύ κρίσιμη, όπως φαίνεται, τηλεδιάσκεψη των 27 ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες και σε ό,τι αφορά δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Το ένα αφορά στα οικονομικά μέτρα. Αναμένουμε μετά το πέρας αυτής της τηλεδιάσκεψης να έχουμε ένα πολύ γενναιόδωρο πακέτο από την ελληνική κυβέρνηση. Και όπως πληροφορούμαστε, μια από τις ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι του Πρωθυπουργού είναι ακόμη και παρέμβασή του μετά από αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Να δούμε κατά πόσον τελικώς θα οριστικοποιηθεί μια τέτοια επιλογή. Επίσης, θα πρέπει να αναμένουμε τις επόμενες ημέρες από την ελληνική κυβέρνηση επέκταση της διακοπής αεροπορικών συνδέσεων με κράτη. Στα οποία υπάρχει εξάπλωση του ιού και αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά και το νεύμα που έκανε σήμερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Τέλος, πρέπει να σου πω και να ολοκληρώσω με αυτό πως το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και αρκετές ημέρες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η οικογένειά του, αλλά και τα στελέχη εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν κάνει το τεστ, όπως μας ενημέρωσε σήμερα η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Αριστοτελή Απελώνη, βρέθηκαν άπαντες αρνητικοί. Ούτως ή άλλως, στο Μέγαρο Μαξίμου τηρούν ευλαβικά το πρωτόκολλο. Μάλιστα. Το έχουν περιορίσει κατά πολύ τις εισόδους εδώ και όλα γίνονται αυτό μέσω τηλεδιασκέψεων. Φαίνεται ότι έχει επιβληθεί, έχει επιβάλει νέα ήθη ο κορονοϊός και σωστά βεβαίως. Για να δούμε τώρα τι μαθαίνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τι μαθαίνουμε, Χρήστο Τσίγουρη, από το μέτωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες του κυρίου Τσίπρα νωρίτερα να συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό. Ήταν μια συνάντηση που κράτησε 55 λεπτά. Άνθρωποι που γνωρίζουν το περιεχόμενό της λένε ότι έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Σε αυτή τη συνάντηση ο αρχηγός αντιπολίτευσης ζήτησε να ενημερωθεί και διατύπωσε τις δικές του προτάσεις. Προσπαθώντας να σας σταχυολογήσω, θα σας έλεγα ότι ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να διεκδικήσει μείωση από 1,5% το ΕΠ από φέτος για τα δημοσιονομικά και να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς στόχους οι δαπάνες για το δημόσιο σύστημα υγείας. Βεβαίως. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση γιατί δεν έχει άμεσες δανειακές υποχρεώσεις και γιατί έχει το δημοσιονομικό μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων. Αυτά τα δύο τελευταία στοιχεία ο ΣΥΡΙΖΑ τα θεωρεί ως κεφαλαιοποίηση των δικών του επιλογών, μιας και ήταν δικές του επιλογές. Τώρα, η κουβέντα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας περιστράφηκε και γύρω από το αν θα κλείσουν ή όχι οι εκκλησίες, παρότι μέχρι τώρα οι τοποθετήσεις είναι προσεκτικές. Αλλά βέβαια πήγε και στα ελληνοτουρκικά, σύμφωνα με κάποιες άλλες πληροφορίες. Σε λίγο αναμένουμε μία δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Αναμένεται σε αυτήν να τονίζει ότι είναι η ώρα όπου όλοι πρέπει να είναι ενωμένοι και δεν είναι η ώρα των ιδεολογικών διαφορών, προκειμένου να ξεπεράσει η χώρα την κρίση. Μάλιστα. Και το λέω γιατί αυτή η ειδική αναφορά στοχεύει στο να απαντήσει και σε κριτική που έχει δεχθεί τα τελευταία 24 ώρα η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης υποστήριξαν ευθέως ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα λειτουργεί ως δούριος ύπος του Ερντογάν. Οι τελευταίες πρωτοβουλίες αποτελούν ώρα ενότητας, αναμένεται λοιπόν, να υπογραμμίσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και ελάτε τώρα να σταθούμε στα της δημόσιας διοίκησης. Και αυτά έχουν αλλάξει με τον COVID-19. Μόνο με ραντεβού λοιπόν από σήμερα η εξυπηρέτηση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, για ό,τι βεβαίως δεν μπορεί να γίνει μέσω ίντερνετ, διαδικτυακά. Όπως θα δείτε πάντως, αρκετοί ήταν εκείνοι οι πολίτες που αγνοούσαν αυτή την οδηγία. Όλες οι γραμμές είναι κατηλημένες. Η κλήση σας βρίσκεται σε γραμμή προτεραιότητας και θα απαντηθεί από τον αμέσως επόμενο διαθέσιμο υπάλληλο. Από σήμερα οι συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο άλλαξαν λόγω του κορονοϊού.
Στην είσοδο του ΟΑΕΛ της Αγίας Παρασκευής είναι τυχοκολλημένη η απόφαση ότι πλέον τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά και θα εξετάζεται το κάθε αίτημα ξεχωριστά. Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι που δεν το γνώριζαν και έτσι ήρθαν εδώ, όμως δεν κατάφεραν να μπουν μέσα. Δεν έχω ενημερωθεί. Τώρα έχετε έρθει εδώ για ποιο λόγο, αν επιτρέπετε? Υπάρχει μια εκκρεμότητα. Έπρεπε να φέρω κάποιο χαρτί να καταθέσω. Παρόλο που και για τα ΚΕΠΙΑ να εξυπηρετηθεί, κανείς πρέπει να κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού. Όπως βλέπετε πίσω μου, πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει και έτσι έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά. Πόση ώρα περιμένετε? Μισή ώρα. Έχετε έρθει για να διεκπαιρώσετε κάποια δουλειά σας? Για το στρατό. Αρκετοί από τους πολίτες που βλέπουμε έξω δεν έχουν πάρει τηλέφωνο να κλείσουν ραντεβού. Δεν έχουν πάρει, όχι, δεν έχουν πάρει τηλέφωνο και τέτοια. Γιατί λέει, δεν το ξέρουν, λέει τη τηλεόραση δεν σας το είπε, δεν ενημερώθηκε. Ερμητικά κλειστές οι πόρτες από σήμερα στα γραφεία του ΕΦΚΑ. Ήρθα να δώσω μία αίτηση. Θα δω πώς μπορώ να τη δώσω ηλεκτρονικά. Βρισκόμαστε στη ΔΟΕ Αγίας Παρασκευής, Χολαργού. Όπως βλέπετε στην πόρτα, υπάρχει αυτό εδώ το χαρτί, στο οποίο οι πολίτες ενημερώνονται πώς μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους τηλεφωνικά αλλά και διαδικτυακά. Πήγε γιατί η θεία μου πέθανε και είμαστε οι κληρονόμοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που πολίτες χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 4 ώρες για να εξυπηρετηθούν. Έρχεται ο καθένας μόνος του, μας λέει: έχω ραντεβού στον τάδε όροφο με αυτό το γραφείο. Και του λέμε: περάστε κύριε, να κάνετε τη δουλειά σας. Οι δημόσιες υπηρεσίες θέλουν να κρατήσουν μακριά τους πολίτες ελαίου κορονοϊού και γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέρχονται σε αυτές, μόνον εφόσον η συναλλαγή που επιζητούν δεν μπορεί να γίνει διαδικτυακά. Έχετε τα υπόψη αυτά για να μην ταλαιπωρήσετε. Τώρα έχουμε Eurogroup σήμερα. Είχαμε δηλαδή μέσω τηλεδιάσκεψης πια όλα αυτά στον αστερισμό του κορονοϊού. Βλέπετε το Σπύρο Δημητρέλη. Να δούμε με τι αιτήματα προσήλθε η Ελλάδα σε αυτήν την σύσκεψη, την ώρα που άπαντες ανησυχούν για την ευρωπαϊκή οικονομία και είναι έτοιμοι να ανοίξουν τις κάνουλες, με ό,τι σημαίνει αυτό για τους κανόνες για το πολυσυζητημένο σύμφωνο σταθερότητας. Νίκη, πάνω από 4 ώρες έχει κρατήσει η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, όπου έχει πέσει στο τραπέζι με πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι τα διαθέσιμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Από την πλευρά της Ελλάδας, από την πλευρά του Χρήστο Σταϊκούρα, σήμερα πληροφορίες, έχει θέσει 2 ζητήματα. Πρώτον, να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ευελιξία που υπάρχει στις ευρωπαϊκές συνθήκες για να στηριχθεί η ελληνική οικονομία και βεβαίως όλες οι επιπλέον δαπάνες τις οποίες έχει αναλάβει και θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση να μην προσμετρηθούν στο πλεόνασμα για την, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά που όπως ξέρουμε είναι το 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Mm-hmm. Όμως έχουμε και καθοδική, σταθερά καθοδική, βουτιά θα την έλεγε κανείς, τάσεις στις αγορές. Η νόσο συνεχίζεται του κορονοϊού στα χρηματιστήρια. Νίκη, είχαμε σήμερα νέο ξεπούλημα. Να πούμε ότι στην Αθήνα ο γενικός δείκτης έπεσε κατά 12,24%. Η κρίση έχει χτυπήσει αυτή και τις αγορές ομολόγου, με το δεκαετές ομόλογο να έχει 2,51% απόδοση, 1% πάνω μέσα σε μία εβδομάδα. Η Φραγκφούρτη κάτω 5,26%, το Παρίσι 5,75% και πριν λίγη ώρα κοντά στο 8% η πτώση στη Νέα Υόρκη. Το πετρέλαιο υποχωρεί. Βλέπουμε ότι είναι στα 29,55 δολάρια με πτώση 11%. Άραστε, και ο κατήφορος συνεχίζεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Σέντεν. Together we are giving a powerful response. But we know the virus hasn't reached its peak. We must not kid ourselves. These are the first steps in a temporary but long fight. Forced containment is bringing our economies to warlike times. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε φυσικά να το παρακολουθείτε και on demand στην υβριδική τηλεόραση, στο tvopen.gr και στην εφαρμογή μας, στο Open App. Ακολουθούν τα αθλητικά και ο καιρός. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και να προσέχετε.